Καλημέρα σας και καλώς ήλθατε στη νέα εκπομπή υγείας Έρωσο, που σημαίνει να είσαι γερός. Ο μαστός είναι σύμβολο της θηλυκότητας και της μητρότητας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στον ψυχισμό της γυναίκας. Καλεσμένος μας σήμερα ο διακεκριμένος πλαστικός χειρουργός, Δόκτωρ Ζήσης Πουκουβάλας, διευθυντής της πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Μετροπόλιταν, αλλά και επιστημονικός διευθυντής των ιατρείων πλαστικής χειρουργικής και αντιγύρανσης Αναγέννηση. Καλημέρα κύριε Πουκουβάλα, καλώς ήρθατε. Έρωσο. Εξαιρετική χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ. Έρωσο, κύριε Λαζαρίδη, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή και καλή επιτυχία. Εξαιρετική χαρά, τιμή για όλους μας, κύριε Πουκουβάλα. Εκτός από ιατρός και καταξιωμένος πλαστικός χειρουργός, αισθάνεστε και λίγο καλλιτέχνης? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πλαστική χειρουργική περιέχει ένα πολύ μεγάλο στοιχείο καλλιτεχνίας. Αυξητική στήθους. Για ποιο λόγο θα συμβουλεύατε μια γυναίκα να προβεί σε αυτήν? Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν είτε μικρό είτε ατροφικό μαστό, είτε ανισομαστία, διάφορες περιπτώσεις όπου η αυξητική του στήθους είναι η ενδεικνυόμενη επέμβαση. Πόσο δύσκολη είναι μια τέτοια επέμβαση? Δεν υπάρχει καμία δύσκολη επέμβαση στην αισθητική χειρουργική, είναι όλες ρουτίνα. Θα θέλατε να αναφερθούμε λίγο στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αυξητική του στήθους? Υπάρχουν δύο κατηγορίες επεμβάσεων για την αυξητική του στήθους. Η κλασική τεχνική με την αυξητική του στήθους με τα ενθέματα σιλικόνης και η τεχνική της αυξητικής του στήθους με λίπος. Mm-hmm. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει αυτή η επέμβαση. Ο τρόπος που τον οποίο προτιμώ εγώ είναι η τεχνική subfacial, δηλαδή υποπεριτοναϊκή. Το ένθεμα δεν τοποθετείται ούτε πάνω ούτε κάτω από το μη, αλλά κάτω από ένα λεπτό ημένα ο οποίος καλύπτει το μη, και σε αυτή την περίπτωση εγώ πιστεύω ότι αυτή η τεχνική έχει τα πλεονεκτήματα και των δύο προηγούμενων χωρίς τα μειονεκτήματα. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Όσον αφορά στην αυξητική στήθους, επηρεάζει το θυλασμό? Ο θυλασμός δεν επηρεάζεται καθόλου, αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Mm-hmm. Πάντως όλες οι γυναίκες που έχουν κάνει αυξητική στήθους, οι περισσότερες θυλάζουν. Αλλά δεν ξέρουμε από τη μία εγκυμοσύνη στην άλλη ή σε μια γυναίκα που δεν έχει ποτέ γεννήσει, εάν θα μπορεί να θυλάσει. Σωστά. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά στην ουσία δεν επηρεάζει. Πείτε μας λίγα λόγια για την ανόρθωση του στήθους. Η ανόρθωση στήθους είναι μια μεγάλη κατηγορία από μόνη της. Απευθύνεται στις γυναίκες οι οποίες έχουν ένα πτωτικό μαστό. Mm-hmm. Και ενώ ο κόσμος θεωρεί πτωτικό το μαστό όταν το παρένχυμα είναι πτωτικό, εμείς οι πλαστικοί θεωρούμε πτωτικό το μαστό που είναι πτωτική η θηλή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν μπορεί να κάνουμε απλά ανόρθωση, ανόρθωση και αύξηση εάν το συνολικό παρένχυμα δεν είναι αρκετό, ή ανόρθωση και μείωση. Και βεβαίως υπάρχουν τεχνικές με πολύ μικρές τομές, και αυτές πρεσβεύω εγώ, όπου μπορεί να κάνουμε ανόρθωση του μαστού και αύξηση, για παράδειγμα, μόνο γύρω από τη θηλή, με τη λεγόμενη περιθηλαία, ή να κάνουμε τις τεχνικές του μικρού TAF, όπου δεν είναι η άγκυρα η παλιά, η κλασική, και αυτό προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντοτε να μειώσουμε τις τομές. Και αυτό διαφοροποιεί αρκετά και την τεχνική και το αποτέλεσμα. Ως πρόεδρος λοιπόν της Lifeline, είναι γνωστό και το φιλανθρωπικό και το κοινωνικό σας έργο. Οφείλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γι' αυτό? Εντάξει, γιατί όχι. Η Lifeline είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ είμαι πρόεδρος στο ελληνικό τμήμα και από τότε που ανέλαβα εγώ προσπαθούμε να βοηθούμε ιδρύματα και νοσοκομεία που αφορούν τα παιδιά. Άρα λοιπόν πλέον απευθυνόμαστε στα παιδιά της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό, και πραγματικά χρήζουν τέτοιες ενέργειες, κύριε Μπουκουβάλα. Υπό τις παρούσες συνθήκες νομίζω ότι τα παιδιά της Ελλάδας χρειάζονται κάποια βοήθεια, όποια βοήθεια μπορεί να προσφέρει ο καθένας από τη θέση που είναι. Να κλείσουμε με μία φράση που σας αντιπροσωπεύει απόλυτα. Αν αφορά τη δουλειά μου, είναι η φράση «αφήστε τους να αναρωτιούνται». Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα της αισθητικής χειρουργικής να μην είναι ορατό. Να αφήνει μία απορία ότι κάτι είναι ωραίο, κάτι βελτιώθηκε, αλλά δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή που σας είχαμε εδώ στις πρώτες εκπομπές του Έρωσο. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Έρωσο. Ευχαριστούμε πολύ. 5 λεπτά αρκούν για να ενημερωθείτε. 5 λεπτά αρκούν για την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία. Γιατί η γνώση είναι δύναμη, όχι η άγνοια και ο φόβος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12:10 ακριβώς. Έως τότε, να είμαστε όλοι γεροί.